Κάτι είναι χαρά. Δεν θέλω να το έχει ηρεμήσει, δεν με κρατά καν. Ψεύτικο θα είναι. Είναι κάτι τελείω απλό, πιστεύω. Και είναι ανθρώπινο. Δεν θέλω. Απλά είναι ανθρώπινο το να χαιρετά τον άλλον. Γενικά. Ναι. Και δεν φαίνεται ότι, ότι είσαι κομπλέ όταν δεν χαιρετάς τον άλλον. Όλα καλά. Πίστεψέ με. Όλα υπέροχα. Οκ. Irrelevant. Κάτι άλλο. Ναι, πείτε. Τι κάνουμε. Πρόδρομε εσύ. Εμείς είμαστε τέλειο όλη μέρα. King Kong στο σπίτι. Προλάει. Υπέροχα. Όλα. Θες να κάτσουμε μέσα αν είναι το κλίμα τόσο τέτοιο, έντονο. Όχι, μια χαρά είναι. Μα δεν είναι έντονο. Τον ενόχλησε που δεν τον χαιρέτησε απλά. Και είπε να το αναφέρει. Ρε εσύ δεν με ενόχλησε αυτό. Απλά κάθεσαι και λες ότι είναι όλα κομπλέ και δεν με χαιρετάς από χθες. Όχι, από μένα είναι κομπλέ. Άρα δεν είναι κομπλέ αυτός που δεν με χαιρετάς. Πώς, αφού δεν με χαιρετάς καν. Πάω να σε χαιρετήσω και δεν με κοιτάς καν. Γιατί να σε κοιτάξω. Δεν είναι όλα κομπλέ. Δεν είναι να χαιρετάς όλους και εμένα όχι και να είσαι κομπλέ μαζί μου. Γίνεται. Όχι. Γίνεται. Δεν γίνεται. Με μένα γίνεται. Δεν είναι ανάγκη να σε. Αγκαλιάσω και να δεν σε φιλήσω να γιατί είμαι κομπλέ. Είπα απλά να με χαιρετήσεις. Όπως διαφέρει, διαφέρει. Έκανα αυτό. Διαφέρει, διαφέρει. Αυτό δεν εννοείται. Δεν είδα κάτι. Αλλά χθες, προχθές, όντως δεν σε χαιρέτησα, δεν το ένιωθα. Θα ήταν ψέμα. Ναι, εγώ είπα ότι είμαι. Μαγιά σου που δεν με χαιρετά. Αλλά γιατί το συζητά. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι κομπλέ άρα. Δεν είσαι κομπλέ. Αν σε πειράζει όχι. Δεν με πειράζει, αγάπη μου. Αλλά λες ότι είσαι κομπλέ και δεν με χαιρετάς, άρα δεν είσαι κομπλέ. Όχι, είμαι κομπλέ, απλά ωραία, δεν τέλος, θέλω να έχουμε παρεδώσει αυτό. Τι θα έχουμε κανένα παρεδώσει. Αυτό είπα. Ποιος σου είπε για παρεδώσει. Ωχ, καλύτερα. Και εγώ γι' αυτό σε πάω μέσα. Εσύ προσπαθεί να φανεί. Είναι πολύ αστείο. Προσπαθεί να το γυρίσει πάνω μου. Δεν καταλαβαίνει αυτό που έκανε. Αυτή. Δεν το κατάλαβε να σου πω. Δεν είναι. Δηλαδή. Κάτσε, ρε φίλε. Όχι, μπορεί να το θεωρήσει ότι εγώ είχα θέμα που δεν με χαιρέτησε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ότι εμένα δεν με νοιάζει το ότι δεν με χαιρέτησε. Όχι, απλά αυτό δεν είναι αληθινό. Είναι δικαιολογία. Εμένα δεν με νοιάζει το να χαιρετηθούμε. Με νοιάζει το ότι πάει και λέει είναι όλα κομπλέ, είναι όλα τέλεια. Και πώς είναι όλα κομπλέ, ρε, εσύ. Εφόσον έρχεσαι στο σπίτι και είμαι ο μόνος που δεν με χαιρετάς, ξέρω. Και έχω πάει να σε χαιρετήσω εγώ. Μην τη πατάς άκυρο. Μπορεί να έχεις rotation. Τι εννοείς. Rotation, ε. Η Μαρινά. Γενικά, με όλες. Rotation, δηλαδή. Στο μπάσκετ δεν κάνουν rotation. Και στην μπάλα. Ναι, ρε παιδί, μπορεί να έχεις κάποιες κοπέλες με τις οποίες διατηρείς καλές σχέσεις. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτές να έρχονται να φεύγουν. Και εσύ να είσαι κάπου στο κέντρο και γύρω-γύρω να γυρίζουν αυτές. Κατάλαβα τι λες. Δεν πρέπει να κλείνεις πόρτες με τίποτα, ρε. Ρε εσύ, εγώ δεν έχω καμία διάθεση ούτε να κλείσω πόρτα, ούτε να τσακωθώ, ούτε να μην χαιρετιέμαι. Για κανένα λόγο. Απλά το θέμα είναι το ότι είναι λίγο κάπως το να λες στους άλλους ότι είμαι όλα καλά, είμαι τέλεια και τέτοια. Και να... και... αφού δεν είσαι τέλεια, και μου το δείχνεις. Και το βλέπουν και όλοι. Εμένα δεν με νοιάζει το να χαιρετηθούμε. Γιατί θα μου ποτέ ξανά αν σε κάνει νιώσεις καλά. Αλλά μην μου λες ότι είσαι και κομπλέ. Καταλαβες. Αφού δεν είσαι και φαίνεται. Το ξέρω ότι είναι παιχνίδι, αλλά είναι παιχνίδι αγάπης. Mm. Για μια αγάπη. Αυτό, λογικά. Τώρα, είναι και αγάπη άλλη, αλλά δεν μπορείς να έρχεσαι να θες να βγεις από πάνω από μια συζήτηση. Και να λες πόσο σοβαρό να το δω από τη στιγμή που λες, αρέσει εκεί που πάει και θες να το δεις σοβαρά. Μια λέμε, μια ξυλέμε. Σοκ. Και του λέω, εγώ δεν άκουσα από σένα μια συγγνώμη. Και μου είπε, συγγνώμη. Δεν την είπε από μόνος του. Είπε, ήταν λάθος μου και δεν ζήτησε συγγνώμη. Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που ξέρω. Ναι, όμως αναγνώρισε το λάθος του. Μπράβο του. Αυτό. Εγώ ξενέρωσα. Ναι. Έτσι. Έτσι είμαι. Τόσο εύκολα ξενερώσεις. Ναι. Διακόπτες. Γιατί εγώ είμαι 100%. On off. Δεν θα σε κάνω να αναρωτιέσαι. Στην αρχή είναι όντως τόσο εύκολο. Ισχύει. Mm. Στην αρχή είναι πάντα πολύ εύκολο αυτό. Εσύ τον είδα να τη στρίβει το χέρι και εκεί. Εγώ όμως. Στην Κλαούντια πώς θα τα πάτε. Αλλά. Δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε. Δεν έχω πρόβλημα μαζί της. Εγώ πιστεύω ότι το είπα και δίπλα ότι ταιριάζουν. Αλήθεια το βλέπω. Ταιριάζουν μια χαρά.